Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλό μας για την νίκη του, αλλά θέλω να δώσω περισσότερα συγχαρητήρια στα παιδιά μου, γιατί πιστεύω ότι κάναμε ένα γεμάτο παιχνίδι. Αυτό μας έλειπε ήταν το γκολ. Σίγουρα το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα παιχνίδι δικαιοσύνης. Δημιουργήσαμε καταστάσεις και από τα άκρα και από τον άξονα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Σίγουρα η πίεση της θέσης φαινόταν ότι είχαμε μέσα στα τελειώματά μας λίγο περισσότερο πίεση. Πιστεύω όμως ότι σε αυτή την προσπάθεια πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Σίγουρα ένα στενάχωρο αποτέλεσμα, αλλά κοιτάμε και εμείς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και πιστεύω στο τέλος ότι ο στόχος μας θα τον υλοποιήσουμε και είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί βλέπω την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά μας στο γήπεδο. Σίγουρα το παιχνίδι όσον αφορά την εξέλιξή του δεν ήταν το αποτέλεσμα αυτό που περιμέναμε. Όμως είναι πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα που πιστεύω ότι θα πάρουμε τους βαθμούς και η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία γιατί το αξίζει. Εντάξει, σίγουρα όταν δεν έχεις το εύκολο γκολ, σίγουρα τις ευκαιρίες όταν. Γιατί δεν έχω παράπονο όσον αφορά την παραγωγικότητα, τη δημιουργία των παιδιών. Το τελευταίο κομμάτι σίγουρα είχα μια νευρικότητα και όταν δεν βάζεις τον γκολ, όταν είσαι πίσω στο σκορ από μια. Ουσιαστικά δύο τελικές έκανε ο αντίπαλός μας από μια στημένη φάση και κυνηγάς στο σκορ, σίγουρα υπάρχει νευρικότητα. Θεωρώ όμως είχαμε σε αρκετό διάστημα καθαρό μυαλό. Δημιουργήσαμε τις καταστάσεις. Δεν είμαστε τυχεροί για να το. Τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό της οπαλίας. Έχει ένα μυϊκό τραυματισμό. Ναι, γι' αυτό μου ζήτησε αλλαγή το παιδί. Γενικά η προσπάθεια όλων των παιδιών και αυτά που μπήκαν και αυτά που ξεκινήσαν, κάνε μια μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα μας στεναχωρεί. Το αποτέλεσμα δεν είναι το ορθολογικό σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού. Συνεχίζουμε. Η επόμενη μέρα είναι λίγο στεναχωρή για μας. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι η ικανότητα των παιδιών, πιστεύουμε πολύ σε αυτούς και πιστεύω να τα αλλάξουμε. Αναφορικά με τον αγώνα, πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ απέναντι σε μια ομάδα η οποία από το πρώτο λεπτό προσπάθησε να παίξει, δημιούργησε ευκαιρίες. Δεύτερο ημίχρονο κάναμε μαζική άμυνα, διότι ο αντίπαλος μας πήρε κατά κράτος την υπεροχή. Και από ένα σημείο και μετά, και με μερικές ελλείψεις που είχαμε, θεωρήσαμε σκόπιμο να παίξουμε περισσότερα αμυντικά. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν με αντιπροσωπεύει, αλλά από τη στιγμή που είσαι μπροστά στο σκορ, πρέπει να βρεις τρόπο να το διασφαλίσεις. Εμείς τώρα έχουμε ακόμα ένα πιο δύσκολο παιχνίδι, το Σάββατο, με τον Ιωνικό στην Νίκαια. Έχουμε ελλείψεις, έχουμε τραυματισμούς. Δεν βγαίνουμε να τα πούμε προς τα έξω και σήμερα είχαμε πολλούς τραυματισμούς και πολλές ελλείψεις. Παλεύουμε με νύχια και με δόντια, είναι νέα παιδιά. Και το μέλλον πιστεύω ότι τους ανήκει, αν συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι. Αυτά. Θα προσπαθήσουμε από σήμερα να συγκεντρωθούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι το Σάββατο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικό ντέρμπι με τον Ιωνικό στην Ήγια. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή παραμονή στην ομάδα του Ίνκα, την οποία τη θεωρώ δεδομένη γιατί είναι πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι υπάρχουν άλλες ομάδες πιο αδύναμες που δεν θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα. Ευχαριστώ. Ο στόχος της ομάδας μας είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε κάνει ανανέωση, έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά. Παιχνίδι με παιχνίδι, είναι καλύτερα έτσι. Το λέω αυτό, η ερώτηση έχει να κάνει με το περίμενα να απάντησα για να σου πω ότι το πάθος το οποίο δείχνει η ομάδα μέσα και έξω και βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα, όπως λέει αυτό, είναι κάτι πραγματικά. Είμαστε μια οικογένεια. Μέσα μας μπορούμε να πιστεύουμε σε κάτι περισσότερο. Δεν το λέμε γιατί καλύτερα είναι να το δείχνουμε στο γήπεδο. Είναι καλύτερα να το δείχνουμε στο γήπεδο. Το να πεις ότι έχω στόχο. Χυψή στόχο, εάν πρέπει να το υποστηρίξεις. Εμείς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε το κάθε Κυριακή και βλέπουμε. Κάθε Κυριακή καλά και βλέπουμε.